σύνθημα «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» θα γίνει φάρος σε κάθε σωματείο, σε κάθε γειτονιά και θα μας βρίσκουνε απέναντί τους σε κάθε πληστηριασμό. Τα σπίτια του λαού θα σώσει ο λαός. Κανένας μόνος θα δούσε σύγκομος. Βρέω το χάσι, το πληστηριασμό. Είναι θετικό το αποτέλεσμα ότι έχουμε όλες αυτές τις αναστολές σήμερα. Εδώ πέρα οι οφειλέτες ήρθαν από διάφορες περιοχές της χώρας. Έχουμε και αυτό τώρα το γεγονός ότι δεν είναι μόνο από την Αθήνα. Διωγγώνεται το πρόβλημα, διωγγώνεται ο αγώνας όμως για να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή τη βαρβαρότητα. Το σύνθημα «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» θα γίνει πράξη με την κοινωνική πάλι, με όλο τον κόσμο στον δρόμο και στην υπεράσπιση της κατοικίας. Διαλούμε κάθε οφειλέτη που έχει κόκκινα δάνεια ή νιώθει ότι τελικά δεν θα καταφέρει να το αποπληρώσει, να πυκνώσει τις γραμμές του σωματείου, να ζει σε επικοινωνία με την Επιτροπή, γιατί η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Μόνο ο συλλογικός αγώνας μπορεί να σώσει τα σπίτια του λαού. Πάμε στην Τοβάλια να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε εκεί πέρα μια σειρά πληστηριασμών, γιατί μας περιμένουν εκεί πέρα οι συνάδελφοι για να δώσουμε τη μάχη με καλύτερους δυνατούς όρους. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Μόνο η μαζική λαϊκή πάλι μπορεί να σώσει τα σπίτια. Είμαστε πολλοί που έχουμε το δίκαιο με το μέλλον μας. Έχουμε τη δύναμη να τα αντιμετωπίσουμε. Αφού λοιπόν η αδικία έγινε νόμος, η αντίσταση είναι το καθήκον. Εμπρός, λαές, ξεσηκωμός, κάτω τα χέρια αφού λαού το ποιος. Καταφέραμε να γίνουν αναστολή στις 8 και άλλη μία που δεν ήταν σε διαδικασία αναστολής. Τώρα εδώ πέρα είχαμε τρεις περιπτώσεις, οι οποίες ήταν περιπτώσεις ευάλωτων συνανθρώπων μας, οι οποίοι βρίσκονται οικονομικά σε δυσχερή θέση. Η μία ήταν ο πληστηριασμός μεθαύριο, τελικά αναστέλλεται ο πληστηριασμός με όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε. Θα πρέπει να γίνει μια ρύθμιση του κρέους με κάποιες προτάσεις που γίνανε τέλος πάντων από την εταιρεία. Υπάρχει άλλη μια περίπτωση ρύθμισης κρέους που είναι σε διαδικασία και αυτή να επικυρωθεί με τη συνάδελφο που είχε έρθει εδώ πέρα. Και άλλη μια περίπτωση με ένα ευάλωτο νοικοκυριό, οι οποίοι έχουν αδυναμία αποπληρωμής του χρέους. Έχει γίνει ανακοπή του πληστηριασμού, ξαναπάει για διαδικασία πληστηριασμού, αλλά γίνεται προσπάθεια να δούμε τις περιπτώσεις να μπορέσει να ξαναμπεί στην ευαλωτότητα. Ποιο είναι το πρόβλημα με το συγκεκριμένο ζευγάρι? Ότι έχει σπίτι στο Κουκάκι και αυτό θεωρείται έγκλημα ποινικό για να είσαι φτωχός και να μείνεις στο Κουκάκι, γιατί είναι φιλέτο για αυτούς και δεν μπορεί να μένουν άνθρωποι χωρίς εισοδήματα στο Κουκάκι. Πρέπει να φύγετε, να πάτε σε παράγκες να μένετε. Δηλαδή θα κάνουμε τις φαβέλες πλέον, τις σύγχρονες, και θα μένουν οι σύγχρονοι ευκατάστατοι στο Κουκάκι, οι υπόλοιποι θα πάτε πιο έξω. Αυτή είναι η λογική τους. Γιατί είναι ευάλωτοι και τους πετάξαν έξω από την ευαλωτότητα για τον λόγο ότι ανέβηκε αντικειμενική αξία του ακινήτου. Όχι ότι είχαν κανένα εισόδημα, με μηδενικό εισόδημα. Αυτή είναι η πολιτική των κυβερνήσεων, γιατί είναι νόμοι που έχουν ψηφιστεί και εφαρμόζεται αν είσαι ευάλωτος ή όχι, ανάλογα την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Μόνο η μαζική λαϊκή πάλι μπορεί να σώσει τα σπίτια του λαού. Είμαστε πολλοί. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Έχουμε τη δύναμη να τους αντιμετωπίσουμε. Εδώ πέρα ο αγώνας φέρνει αποτελέσματα. Αυτό είναι το θετικό που πρέπει να κρατήσουμε. Τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός με τον αγώνα του και την πάλη του. Το σημαντικό είναι να οργανωθεί ακόμα περισσότερο ο κόσμος σε κάθε σωματείο, σε κάθε γειτονιά, για να μπορέσουμε να δημιουργηθεί ένα τείχος απέναντι στις εξώσεις, απέναντι στους πληστηριασμούς. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας να κάνουμε. Καλή δύναμη, κουράγιο σε όλους. Θα είμαστε εδώ μάλλον και την επόμενη εβδομάδα. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη.